Χαίρομαι που σας βλέπω. Βλέπω αρκετούς γνωστούς και είναι πολύ ενδιαφέρον να βρίσκεσαι με ανθρώπους οι οποίοι έχουν πάντα κάτι καινούριο να σου πούνε. Να ευχαριστήσω τον κύριο Χατζηλιερούδη για την πρόσκληση. Γνωρίζω τη δουλειά του και ξέρω ότι είναι πάρα πολύ καλή η ομάδα που έχει. Και επίσης και το φιλόξενο πάντα Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας του Επιστημού Πατρών που φιλοξενεί ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις. Εγώ θα ξοδέψω λίγο από το χρόνο σας για να σας πω μερικά πράγματα που ίσως τα ξέρετε, ίσως όμως και κάποια είναι τελείως καινούρια και δεν έχουν ξαναυποθεί. Οπότε ελπίζω να μην σας κουράσω. Λοιπόν, το αντικείμενο λοιπόν της δικιάς μου της παρουσίασης είναι ποιες υπηρεσίες προσφέρει το σχολικό δίκτυο που επικεντρώνονται γύρω από αυτό που ονομάζουμε ηλεκτρονική μάθηση. Η πιο, θα έλεγα, κλασική υπηρεσία που μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει όταν είναι εκπαιδευτικός είναι η υπηρεσία ηλεκτρονική τάξη, η CLASS, SAGR. Είναι μια υπηρεσία βασισμένη σε ένα ανοιχτό λογισμικό, όπως και οι περισσότερες άλλωστε που θα δούμε στη συνέχεια είναι βασισμένες σε ανοιχτό λογισμικό. Χρησιμοποιείται με δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι ο εκπαιδευτής να πιστοποιείται και ο μαθητής, ο εκπαιδευόμενος, είτε να πιστοποιείται είτε να μην πιστοποιείται. Δηλαδή, είτε να είναι επώνυμος είτε να είναι ανώνυμος. Άρα, λοιπόν, ο δημιουργός του μαθήματος έχει ένα λογαριασμό σχολικό δίκτυο, δημιουργεί το ηλεκτρονικό του μάθημα, το οποίο αποτελείται από μια σειρά υλικού, κείμενα, διαφάνειες, έχει όλες τις υποστηρικτικές υπηρεσίες που έχουν τα κλασικά συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης. Το λογισμικό στο οποίο βασίζεται είναι το CLAR Online, ένα πολύ γνωστό λογισμικό. Στην Ελλάδα έχει μετατραπεί, έχει παραχθεί μια ελληνική έκδοση που λέγεται e-CLASS, την οποία τη χρησιμοποιούν όλα τα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ της Ελλάδας. Και έχει το πλεονέκτημα ότι είναι πάρα πολύ απλό. Το interface του είναι πάρα πολύ απλό. Είναι αυτοεξηγούμενο. Δηλαδή, τόσο ο εκπαιδευτής όσο και ο εκπαιδευόμενος εξοικειώνονται άμεσα. Στην παρούσα φάση, γιατί έχει περάσει διάφορες φάσεις, η επιφάνεια διαπαφής του είναι αυτή που φαίνεται δεξιά. Δίνει τη δυνατότητα στην παρούσα φάση να είναι πιστοποιημένος και ο μαθητής, όχι μόνο ο εκπαιδευτής. Και προσφέρει μαθήματα τα οποία μπορεί να είναι ανοιχτά ελεύθερα για όλους ή να είναι κλειστά μόνο για αυτούς που έχουν λογαριασμό σχολικού δικτύου. Δίνει μία σειρά από δυνατότητες, αυτές που βλέπετε εδώ. Μην τις αναφέρω τώρα όλες, γιατί ο χρόνος μας δεν είναι πάρα πολλής. Αν θέλετε, μετά στη συνέχεια μπορούμε να συζητήσουμε πιο αναλυτικά οτιδήποτε. Τα στατιστικά είναι αρκετά καλά. Δηλαδή, έχουμε για το σχολικό έτος το προηγούμενο δημιουργήθηκαν πάνω από 5.700 ηλεκτρονικά μαθήματα. Καλό, θα έλεγα, καλός δείκτης και συμμετείχαν περίπου 1.200 σχολεία από όλη την Ελλάδα. Μία παραπλήσια υπηρεσία, αλλά υλοποιημένη με διαφορετική φιλοσοφία, είναι η ασύγχρονη τηλεκπαίδευση. Αυτή είναι κατασκευασμένη με το λογισμικό Moodle, που είναι και αυτό ένα ανοιχτό λογισμικό, με ευρύτατη διάδοση, εκατομμύρια εγκαταστάσεις σε όλο τον κόσμο. Έχει μια λίγο πιο σύνθετη επιφάνεια διαπαφής, δεν είναι τόσο πολύ αυτεξήγητο όσο είναι το προηγούμενο, αλλά έχει πιο ισχυρές δυνατότητες στην πραγματικότητα. Δίνει τη δυνατότητα να ορίσει διάφορα επίπεδα χρηστών, διαχειριστεί εκπαιδευτή, εκπαιδευόμενο και απλό επισκέπτη. Μπορεί να δομήσει στο περιεχόμενό του την εμφάνισή του δηλαδή με δύο τρόπους. Με θεματική οργάνωση ή με εβδομαδιαία. Συνήθως την εβδομαδιαία επιλέγουν οι περισσότεροι οργανισμοί. Μπορεί να φτιάξει μαθήματα ανοιχτά για όλους ή κλειστά μόνο με είσοδο. Έχει ένα πολύ καλό υποσύστημα παρακολούθησης της δραστηριότητας των εκπαιδευόμενων, δηλαδή παρακολουθείς την πρόοδό τους. Και ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό είναι ότι το περιεχόμενο που φιλοξενεί, το εκπαιδευτικό περιεχόμενο που φιλοξενεί, βασίζεται στο πρότυπο SCORM, άρα είναι επαναχρησιμοποιήσιμο. Δηλαδή, μπορεί κανείς να το κατεβάσει το μάθημα από αυτή την πλατφόρμα και το πάει σε μια άλλη πλατφόρμα, η οποία είναι και αυτή η SCORM συμβατή. Δίνει εργαλεία επικοινωνίας εκπαιδευτή-εκπαιδευόμενου, ομάδα συζητήσεων, mail κτλ. Εργαλεία διαχείρισης, βαθμολογία του εκπαιδευόμενου σε quiz ή σε εργασίες. Στο σημείο αυτό να σας πω ότι και το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο χρησιμοποιεί αυτή ακριβώς την λύση και δίνει υπηρεσία ηλεκτρονικής μάθησης σε όλους τους φοιτητές του, περίπου 25.000 φοιτητές. Και λειτουργεί πάρα πολύ καλά και οι φοιτητές, από ό,τι ξέρω, είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Κλείνω την παρένθεση. Μπορεί κανείς να προσθέσει
ό,τι υλικό θέλει, δηλαδή είτε είναι συμβατικό κείμενο, είτε είναι εικόνες, είτε είναι quiz, είτε είναι βίντεο, να ενθέσει κάποιο βίντεο, όλους τους τύπους εκπαιδευτικού υλικού υποστηρίζει, συν τις δραστηριότητες τύπου SCORM. Μια καινούργια υπηρεσία που έχει προσφέρεται από αυτή τη σχολική χρονιά από το σχολικό δίκτυο είναι η υπηρεσία διαχείρισης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Αυτό το έχουμε ονομάσει LAMS, γιατί έτσι λέγεται το πρόγραμμα στο οποίο βασίζεται. Είναι ένα πρόγραμμα και αυτό ανοιχτού λογισμικού. Ο δημιουργός του είναι, νομίζω, Νεοζηλανδός ή Αυστραλός. Αυστραλός. Και να πω ότι και ο δημιουργός του Moodle είναι Αυστραλός, και αυτό δεν είναι τυχαίο. Μάλλον η Αυστραλία έχει μια, για πολύ συγκεκριμένους λόγους που όλοι μπορείτε να φανταστείτε, έχει μια παράδοση στην εξαποστάσεως εκπαίδευση. Πριν από τον Παγκόσμιο Πόλεμο έδινε μαθήματα με κασέτες που τις πετούσαν από αεροπλάνα μέσα στην αχανή έκταση της χώρας, και ήταν ένα πρωτόγονο σύστημα απομακρυσμένης εκπαίδευσης. Λοιπόν, τώρα το LAMS. Εδώ νομίζω και ο κύριος ο Σπύρος Παπαδάκης θα χαρεί ιδιαίτερα στη συνέχεια, που είναι στη συνέχεια ο μιλητής, αν θέλετε να σας λύσει απορίες. Είναι ένα, και είναι ο άνθρωπος που έφερε το LAMS στην Ελλάδα, γι' αυτό αναφέρω τον κύριο Παπαδάκη. Είναι λοιπόν ένα σύστημα στο οποίο δημιουργείς εκπαιδευτικές δραστηριότητες με βασικό χαρακτηριστικό ότι δημιουργείς μαθησιακά μονοπάτια. Δηλαδή, ορίζεις η δραστηριότητα, να σας δείξω λίγο την επιφάνεια διαπαφής του εκπαιδευτικού αριστερά. Ορίζεις κάποιες εκπαιδευτικές δραστηριότητες οι οποίες αποτελούν ένα γράφημα στο οποίο ο εκπαιδευόμενος ξεκινάει από την αρχή και πρέπει να φτάσει στο τέλος, αλλά μπορεί να ακολουθήσει διάφορα μονοπάτια. Δηλαδή μπορεί σε κάποιο σημείο να ερωτηθεί σε κάποιο τεστ και ανάλογα με το βαθμό που θα συλλέξει να ακολουθήσει μετά διαφορετικά μονοπάτια. Άρα λοιπόν εκεί ο εκπαιδευτής σχεδιάζει τα μαθησιακά μονοπάτια και ο εκπαιδευόμενος τα ακολουθεί. Προχωράω γρήγορα για να σας αναφέρω μία υπηρεσία που την ξέρετε, υποθέτω, γιατί είναι σχετικά παλιά, είναι από το 2008. Είναι κατά κάποιο τρόπο, θα έλεγα, το σχολικό Facebook αυτό. Είναι η πλατφόρμα Blogs. Βέβαια το Blogs δεν σημαίνει μόνο σημαίνει ιστολόγια, αλλά δεν είναι μόνο ιστολόγια. Είναι μια πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης. Απλά επειδή όταν φτιάχτηκε ήταν μόνο για ιστολόγια, έχει μείνει αυτό στο όνομά του, δεν είναι εύκολο να αλλάξει. Λοιπόν, επάνω αριστερά βλέπετε τη σημερινή μορφή της σελίδας που γνωρίζετε, και κάτω είναι η καινούρια μορφή η οποία θα εφαρμοστεί πολύ σύντομα, γιατί έχει υλοποιηθεί όλη η τεχνική δουλειά του συστήματος, της πίσω δηλαδή πλευράς που δεν βλέπει ο χρήστης, και τώρα είναι να φορέσουμε το καινούριο του ένδυμα, το οποίο είναι μια πολύ ευχάριστη επιφάνεια που λειτουργεί κατά κάποιο τρόπο σαν ένα σχολικό Facebook, με τη διαφορά όμως ότι εδώ οι χρήστες είναι πιστοποιημένοι, δεν είναι κάποιος ο οποίος μπορεί να υποδίεται τον οποιοδήποτε, είναι συγκεκριμένοι χρήστες, εκπαιδευτικοί και μαθητές. Η πλατφόρμα έχει περισσότερα από 20.000 ιστολόγια, τα οποία ενσωματώνονται μέσα στην πλατφόρμα. Βλέπουμε ότι έχουμε πάνω από 1.000 εκπαιδευτικούς οι οποίοι αναρτούν συστηματικά, σχεδόν καθημερινά θα έλεγα, άρθρα. Δηλαδή οι εκπαιδευτικοί μας παράγουν περιεχόμενο το οποίο κατά κύριο λόγο είναι εκπαιδευτικό περιεχόμενο. Δηλαδή δεν είναι κάποια αναδημοσιεύουν άρθρα από εφημερίδες, έτσι σχολιάζουν κτλ. Αλλά οι περισσότεροι αναρτούν εκπαιδευτικό υλικό, σενάρια, μαθήματα, βίντεο, δραστηριότητες που κάνουν στο σχολείο τους. Άρα αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από άλλους εκπαιδευτικούς. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν τα ιστολόγια για μια σειρά από δραστηριότητες μέσα στο σχολείο. Δεν θέλω τώρα να σας αναφέρω όλες αυτές γιατί είναι πάρα πολλές. Θα πω μία για παράδειγμα, ότι μπορούμε να χωρίσουμε τους μαθητές μας σε ομάδες, να αναθέσουμε σε κάθε ομάδα να μελετήσει κάτι, μια βιβλιογραφία, ένα θέμα, κάτι, και στη συνέχεια από κοινού οι ομάδες να συγγράψουν ένα ιστολόγιο. Να δημιουργήσουν δηλαδή ένα ιστολόγιο στο οποίο μπορούν τόσο οι ίδιοι μαθητές να σχολιάσουν όσο και κάποιοι επισκέπτες από το διαδίκτυο. Εδώ είναι διάφορες οθόνες που θα τις δείτε σε λίγες μέρες. Τώρα,
ένα παραπλήσιο περιβάλλον είναι αυτό των σχολικών περιοδικών και εφημερίδων. Αντιληφθήκαμε ότι τα σχολεία έχουν ως αγαπημένη δραστηριότητα, πολλά σχολεία, όλων των βαθμίδων, δηλαδή και δημοτικό και γυμνάσιο και λύκειο, να δημιουργούν σχολικά περιοδικά και εφημερίδες. Κάποια με συμβατικό τρόπο, στο χαρτί δηλαδή, και κάποια με ηλεκτρονικό τρόπο, PDF, τα οποία τα μοιράζανε κτλ. Και σκεφτήκαμε να τους δώσουμε τη δυνατότητα να φτιάξουν ηλεκτρονικά περιοδικά. Και χρησιμοποίησαμε το WordPress, που είναι ένα ανοιχτό λογισμικό και αυτό, το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, και τις πρωτοβάθμιες και τις δευτεροβάθμιες εκπαίδευσης, δηλαδή όλοι οι μαθητές και οι καθηγητές, οι εκπαιδευτικοί που έχουν λογαριασμό μπορούν να δημιουργήσουν ένα σχολικό περιοδικό. Να πω μάλλον ότι οι μαθητές δεν μπορούν να δημιουργήσουν, μπορούν να γράψουν όμως, έτσι, συγγνώμη, οι καθηγητές μπορούν να δημιουργήσουν. Και αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αυτό που λέμε συνεργατική μάθηση, δηλαδή μια ομάδα να δουλέψει από κοινού και να φτιάξει κάτι. Υπάρχουν τρεις ρόλοι. Υπάρχει ο διαχειριστής, που μπορούμε να πούμε ότι είναι για παράδειγμα ο διευθυντής του σχολείου. Υπάρχει ο αρχισυντάκτης ή ο καθηγητής της τάξης, μπορεί να είναι ο διαχειριστής. Υπάρχει ο αρχισυντάκτης, που μπορεί να είναι ένας εκπαιδευτικός ή ένας μαθητής, μπορεί να δοθεί αυτός ο ρόλος σε ένα μαθητή. Και υπάρχουν και οι συντάκτες. Και μετά υπάρχουν οι συνεργάτες και οι συνδρομητές. Άρα λοιπόν ο αρχισυντάκτης μπορεί να δημιουργήσει ένα περιοδικό, μπορεί να δημιουργήσει την θεματολογία του, τις στήλες του δηλαδή, και να καλέσει τους συντάκτες να αρθρογραφήσουν, να γράψουν άρθρα σχετικά με τις στήλες που αυτός έχει προσδιορίσει. Οι συντάκτες γράφουν τα άρθρα, αυτός τα ελέγχει, μπορεί να διορθώσει, μπορεί να επιστρέψει πίσω για διόρθωση και στο τέλος τα αναρτά. Και δημιουργείται έτσι, έχουμε δει ότι έχουν φτιαχτεί περίπου 400 σχολικά περιοδικά σε μία σχολική χρονιά. Έχει διάρκεια ζωής αυτή η υπηρεσία και υπάρχει μια διαδικασία ελέγχου πώς γίνεται όλη αυτή η ροή των βημάτων για να παραχθεί ένα σχολικό περιοδικό. Εδώ πέρα βλέπουμε την ιστοσελίδα της υπηρεσίας, η οποία προβάλλει όλα τα περιοδικά, δηλαδή έτσι ώστε να είναι κάποιος επισκέπτης να μπορεί εύκολα να βρει κάποιο περιοδικό κάποιου σχολείου. Έτσι υπάρχουν φίλτρα, υπάρχουν διάφορες αναζητήσεις για να βρεις κάποιο περιοδικό. Μπορεί να επιλέξεις το εξώφυλλο ή αν δεν έχεις κάποιο εξώφυλλο να βάλεις, προτείνει το σύστημα κάποια ενδεικτικά εξώφυλλα, φιλοξενείς φωτογραφίες, βίντεο, φτιάχνεις ένα ηλεκτρονικό περιοδικό. Εδώ είναι η ρόλη κτλ. Μην σας κουράσω. Τον Ιούνιο που πήρα αυτά τα στοιχεία είχε 377 περιοδικά, τώρα έχει ανέβει. Και έχουμε 305 που έχουν βγάλει ένα τεύχος και 35 περιοδικά που έχουν βγάλει δύο τεύχη. Τώρα, για την ανάγκη σύγχρονης επικοινωνίας, αυτό που λέμε τηλεδιάσκεψη, τηλεεκπαίδευση, έχουμε δημιουργήσει μια υπηρεσία, το Meeting, του οποίου ο βασικός δημιουργός είναι συνεργάτης της ομάδας του κ. Χατζηγερούδη. Πρόκειται για ένα περιβάλλον στο οποίο οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δημιουργούν τηλεδιασκέψεις και μπορούν να τις χρησιμοποιούν με διάφορους τρόπους. Είμαι σίγουρος ότι μπορούν να βρουν πολύ περισσότερους τρόπους οι εκπαιδευτικοί να χρησιμοποιήσουν τις τηλεδιασκέψεις από ό,τι έχουμε φανταστεί εμείς που δημιουργήσαμε την υπηρεσία. Αυτή είναι η αρχική σελίδα, meetingsch.gr. Εμφανίζονται οι τηλεδιασκέψεις που έχουν δημιουργήσει κάποιοι χρήστες, οι επικείμενες τηλεδιασκέψεις, όχι οι προηγούμενες. Και νομίζω ότι θα το γνωρίσετε αυτό το σύστημα πολύ σύντομα, γιατί το Υπουργείο Παιδείας έχει ανακοινώσει μια καμπάνια για το ασφαλές διαδίκτυο σε συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Και μάλιστα αύριο δίνουμε αυτό το σύστημα σε 230 σχολεία της Αθήνας, της Αττικής, για να μπουν και να κάνουν μια τηλεδιάσκεψη και μετάδοση, ζωντανή μετάδοση όλου αυτού του event με την αστυνομία, με κάποιους ομιλητές από την αστυνομία που θα τους μιλήσουν για το ασφαλές διαδίκτυο. Άρα λοιπόν αύριο θα περάσει ένα πολύ σημαντικό crash test αυτή η υπηρεσία και πιστεύω ότι θα τα καταφέρει. Οι τηλεδιασκέψεις είναι τριών ειδών, δηλαδή μπορεί ο χρήστης να δημιουργήσει μια ελεύθερη τηλεδιάσκεψη, οποιοδήποτε θέλει μπορεί να συνδεθεί. Ορίζουμε λοιπόν την ημερομηνία και την ώρα. Και αν την έχουμε ορίσει ως ελεύθερη, μπορεί οποιοδήποτε να μπει τη συγκεκριμένη μέρα και την ώρα και να βρει χώρο
μια καρέκλα και να καθίσει, ας το πούμε, έτσι, μια εικονική καρέκλα και να καθίσει και να μιλήσει και να δείξει το βίντεό του κτλ. Και υπάρχουν και άλλες δύο που είναι πιο κλειστές. Η πρώτη είναι αυτή που ανακοινώνει ο εισηγητής μια τηλεδιάσκεψη. Μπορεί να ορίσει και πόσες θέσεις έχει αυτή η τηλεδιάσκεψη, 30 ας πούμε, ένα κλασικό πλήθος είναι το 30, και να αιτηθούν διάφοροι εκπαιδευτικοί, γιατί μιλάμε για μέλη του σχολικού δικτύου, και ο εισηγητής να εγκρίνει να απορρίψει τις αιτήσεις τους και να επιλέξει δηλαδή ένα ακροατήριο συγκεκριμένο. Και υπάρχει ένα τρίτο είδος τηλεδιάσκεψης, το οποίο δεν εμφανίζεται στην αρχική σελίδα, που είναι αυτές που είναι με πρόσκληση, δηλαδή αυτές τις οποίες ο δημιουργός δημιουργεί την τηλεδιάσκεψη, ορίζει ημερομηνία, ώρα, θέμα, μπορεί να βάλει μια φωτογραφία, αναρτά το εκπαιδευτικό υλικό που θα χρησιμοποιήσει και στη συνέχεια στέλνει προσκλήσεις ατομικές. Μπορεί με εύκολο τρόπο να ψάξει μέσα στον κατάλογο του σχολικού δικτύου και να βρει συγκεκριμένους χρήστες και να του στείλει μια πρόσκληση. Αυτός που δέχεται την πρόσκληση προφανώς μπορεί να την αποδεχθεί ή την απορρίψει. Στην περίπτωση αυτή, αυτός που δέχεται την πρόσκληση έχει μια θέση εξασφαλισμένη. Δηλαδή, αν έχουν οριστεί 30 θέσεις για παράδειγμα, σίγουρα θα βρει μια θέση για να συμμετέχει στην τηλεδιάσκεψη, αν την αποδεχθεί. Είπαμε ότι δίνει οπτικοακουστική επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο. Η συμμετοχή των χρηστών είναι ελεύθερη, με ένα ελεγχόμενη δε, δηλαδή δεν είναι οποιοδήποτε άσχετος, είναι μόνο μέλη του σχολικού δικτύου. Μπορούμε να προβάλλουμε διαφάνειες, μπορούμε να μοιράσουμε την επιφάνεια εργασίας μας, δηλαδή αν θέλουμε να κάνουμε εκπαίδευση σε κάποιους συναδέλφους μας για ένα εκπαιδευτικό λογισμικό που έχουμε στο σχολείο μας, ενώ ο άλλος, το ακροτήριο μας, δεν το έχει αυτό το εκπαιδευτικό λογισμικό, μπορούμε να το τρέξουμε στην οθόνη μας και να μοιράσουμε την οθόνη μας, desktop sharing λέγεται αυτό, στους συμμετέχοντες, και μπορούμε επίσης να μεταβιβάσουμε και τον έλεγχο στους συμμετέχοντες. Δηλαδή, μπορούμε να δώσουμε σε κάποιον από τους συμμετέχοντες τον έλεγχο να διαχειριστεί αυτός το πρόγραμμα. Έτσι. Είναι κλασικό εργαλείο. Είναι υλοποιημένο για αυτό που είναι ανοιχτό λογισμικό, το οποίο ένα λογισμικό το οποίο λέγεται The Big Blue Button, το μεγάλο μπλε κουμπί. Μετά, μια άλλη υπηρεσία που είναι κατά κάποιο τρόπο το σχολικό YouTube είναι το VOD, το Video On Demand. Δεν είναι τόσο ίσως ωραίο το όνομά του, αλλά τέλος πάντων δεν είχαμε πολύ καλή έμπνευση σε αυτό. Τώρα το ονομάσαμε VOD New, μάλλον το χειροτερεύσαμε. Εδώ είναι αυτή είναι η επιφάνεια διαπαφής που έχει, η πρώτη σελίδα δηλαδή. Μπορούμε να ανεβάζουμε τα βίντεό μας, κάνουμε login και ανεβάζουμε τα βίντεό μας, ή μπορούμε να πάρουμε ένα βίντεο που είναι αναρτημένο και να το ενσωματώσουμε στην ιστοσελίδα μας, στο ιστολόγιο μας, σε όλες τις άλλες υπηρεσίες του σχολικού δικτύου, στο σχολικό περιοδικό μας. Έτσι. Είναι τεχνολογικά καινούριο αυτό το slash new που σας είπα, γιατί υποστηρίζει τεχνολογίες HTML5, δηλαδή είναι ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει στο χώρο του βίντεο. Υποστηρίζει ομάδες, δηλαδή μπορούμε να φτιάξουμε μια ομάδα, παραδείγματος χάρη ένας εκπαιδευτικός με τους μαθητές του, και να έχουν μόνο αυτή τα βίντεό τους, το οποίο να μην τα βλέπουν άλλοι χρήστες, κλειστές δηλαδή ομάδες. Υποστηρίζει κανάλια. Μπορεί το σχολείο μας να φτιάξει ένα κανάλι στο σχολικό αυτό YouTube, στο οποίο να ορίσει ένα playlist από βίντεο, τα οποία είναι αναρτημένα εκεί και τα οποία να αναπαράγονται στη σειρά, και να έχουμε ένα κανάλι, ένα τηλεοπτικό κανάλι του σχολείου μας στο διαδίκτυο. Και ένα καινούργιο, αυτό είναι σε λειτουργία, ένα καινούργιο υποσύστημα το οποίο ακόμα δεν έχει μπει σε λειτουργία, είναι ένα περιβάλλον ψηφιακών πολυμεσικών παρουσιάσεων. Δηλαδή, θα σας δώσουμε ένα περιβάλλον στο οποίο θα μπορείτε να κάνετε editing, να συγγράψετε, να διαχειριστείτε βίντεο, να ανεβάσετε κάποιο βίντεο και μετά να το κόψετε, να το ράψετε, να του βάλετε υπότιτλους, να του βάλετε διάφορα εφέ βίντεο. Μόνο που αυτό δεν χρειάζεται να έχετε εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας κάποιο ειδικό λογισμικό τύπου Premiere, τα οποία είναι και ακριβά αυτά τα λογισμικά και δύσκολα, αλλά είναι μέσα από web. Δεν χρειάζεται να εγκαταστήσουμε κάτι στον υπολογιστή μας, με ένα ανοιχτό λογισμικό το οποίο λέγεται Καλτούρα, το οποίο έχει και εμπορικό βέβαια περιβάλλον. Τώρα, πόσο χρόνο έχουμε? Έχω πάρει πολύ χρόνο μάλλον, 3 λεπτά, 4 λεπτά, ωραία, φτάνει. Λοιπόν, τώρα, θα υποθέτω θα χρησιμοποιείτε υπηρεσίες διαμοιρασμού αρχείων, τύπου Dropbox, Google Drive, έτσι. Κάτι τέτοιο είναι και το MyFiles του σχολικού δικτύου,
στο οποίο μπορούμε να βρω λίγο την, αυτή είναι η επιφάνειά του, μπορούμε να ανεβάσουμε υλικό, αρχεία, οτιδήποτε αρχεία θέλουμε και να τα μοιράσουμε σε κάποιο συγκεκριμένο χρήστη ή σε κάποια ομάδα χρηστών. Παραδείγματος χάρη, μπορεί ο εκπαιδευτικός να ανεβάσει κάποιο βίντεο και να το μοιράσει στους μαθητές του. Έτσι. Είναι ενδείκνυτη για εκπαιδευτική χρήση, δηλαδή υποστηρίζει ομάδες. Μπορούμε, για παράδειγμα, να μοιράσουμε κάποιο υλικό σε ένα τμήμα μόνο. Αν κάνουμε μάθημα σε πολλά τμήματα, μπορούμε να μοιράσουμε το υλικό αυτό σε όλη την τάξη ή σε κάποια τμήματα της τάξης. Επίσης, έχει τη δυνατότητα, αν υπάρχει, βρούμε κατάλληλο υλικό, κάποιος άλλος έχει αναρτήσει κάτι ακατάλληλο, που εμείς το θέλουμε κατάλληλο να κάνουμε report, να το αναφέρουμε δηλαδή στους διαχειριστές. Αν ανέβει κάτι καινούριο, λαμβάνουμε ειδοποιήσεις. Έτσι. Υπάρχει αντιβάιρους. Αν κάποιος συναρτήσει κάτι το οποίο είναι μολυσμένο, το σύστημα το καθαρίζει, το διαγράφει, συμπιέζει τα αρχεία, είναι ολοκληρωμένο με την πιστοποίηση του σχολικού δικτύου κτλ. Αυτό είναι σε λειτουργία, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε. Και τέλος, να σας πω και κάτι που είναι πιο ειδικό, αλλά νομίζω ότι μπορείτε να σκεφτείτε λίγο κάποιες χρήσεις. Είναι ένα σύστημα το οποίο ονομάζεται Training. Πάλι ο δημιουργός του είναι την ομάδα του κ. Χατζηλιγερούδη. Μας τροφοδοτείτε με πολύ δυνατούς συνεργάτες, κ. Χατζηλιγερούδη. Είχαμε το εξής πρόβλημα. Θέλαμε να δώσουμε ένα course στους εκπαιδευτικούς πληροφορικής συγκεκριμένα. Ξεκινήσαμε από αυτούς, με το οποίο να βελτιώσουμε τις επαγγελματικές τους δεξιότητες. Και σκεφτήκαμε ένα μοντέλο μεικτής μάθησης, δηλαδή επιτόπου σεμινάρια μία φορά το χρόνο και μετά πολύ τηλεκπαίδευση, σύγχρονη τηλεκπαίδευση. Και δημιουργήσαμε αυτό το σύστημα. Συγγνώμη, κάπου έχω, όχι δεν έχω, δεν πειράζει. Δημιουργήσαμε λοιπόν αυτό το σύστημα το οποίο μπορούν να το χρησιμοποιήσουν πολλοί φορείς οι οποίοι εκπαιδεύουν κάποιους άλλους. Εμείς το χρησιμοποιήσαμε σχολικό δίκτυο για τους φορείς σχολικού δικτύου, που είναι μια ομοσπονδία φορέων αυτοί που λειτουργούν το σχολικό δίκτυο, ας πούμε στην Θεσσαλία, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Άρα λοιπόν για τη Θεσσαλία, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ορίζει τα σεμινάρια, τα επιτόπια που θα κάνει και τις τηλεκπαιδεύσεις που θα δώσει. Οι τηλεκπαιδεύσεις που θα δώσει έχουν 25 διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα, προσφέρει αναρτά ένα ημερολόγιο με διάφορες ημερομηνίες, ώρες. Τα σεμινάρια αυτά προσφέρονται πρωί, μεσημέρι, απόγευμα, μέχρι και βράδυ. Όλες τις ώρες προσφέρονται για να διευκολύνονται οι εκπαιδευτικοί. Και οι εκπαιδευτικοί κάνουν το login. Το σχολικό δίκτυο ξέρει το σχολείο στο οποίο υπηρετούν, οπότε τους κατευθύνει στον αντίστοιχο φορέα που παρέχει το σεμινάριο. Και βλέπει ο εκπαιδευτικός τι σεμινάρια έχουν ανακοινωθεί και μπορεί να επιλέξει όσα θέλει από αυτά να παρακολουθήσει. Κλείνει λοιπόν μια θέση. Το σύστημα του στέλνει υπενθύμηση όταν πλησιάζει ο χρόνος να γίνει το σεμινάριο. Και γίνεται όταν ξεκινήσει το σεμινάριο αυτό το εξ αποστάσεως, χρησιμοποιούμε πάλι το λογισμικό που σας είπα προηγουμένως, το Big Blue Button, όπου εκεί ο εκπαιδευτής έχει ανεβάσει ήδη το υλικό του, το οποίο το έχει ανεβάσει ήδη στο σύστημα μέρες πριν, για να το έχει διαθέσιμο ο εκπαιδευόμενος και να μελετήσει αν χρειαστεί. Το οποίο υλικό περιέχει κλασικές διαφάνειες, σημειώσεις, δραστηριότητες και quiz. Άρα είναι ένα πακέτο βασισμένο στην εκπαίδευση ενηλίκων. Έτσι. Καταγράφει το σύστημα τις παρουσίες. Ο εκπαιδευτής δηλαδή καταγράφει ποιοι είναι οι παρόντες από αυτούς που έχουν δηλώσει συμμετοχή. Και όταν συμπληρώσουν αυτό έναν αριθμό ώρων, εμείς έχουμε βάλει 10 ώρες, τους δίνουμε και μια πιστοποίηση. Παίρνουν ένα πιστοποιητικό αυτόματα. Με τον ίδιο τρόπο παρακολουθούμε και τις επιτόπιες εκπαιδεύσεις. Ποιοι έρχονται, δηλαδή προσκαλούνται όλοι. Βλέπουμε ποιοι έρχονται να παρακολουθήσουν ένα σεμινάριο το οποίο είναι βιωματικό κατά κύριο λόγο, δηλαδή έχει εργαστηριακό μέρος στο οποίο οι εκπαιδευτικοί πληροφορικοί κάνουν τεχνικές δουλειές, τεχνικές εργασίες. Και μέσα από αυτό το σύστημα παρακολουθούμε τη συμμετοχή τους και την πρόοδό τους. Και όταν ολοκληρωθεί το σεμινάριο, παίρνουν το πιστοποιητικό τους. Αυτό τώρα το σύστημα το χρησιμοποιήσαμε μόνο για τους εκπαιδευτικούς πληροφορικής, αλλά καταλαβαίνετε ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιαδήποτε ειδικότητα. Έτσι, μπορούμε να έχουμε πολλούς παρόχους σεμιναρίων,
πάρα πολλούς, οποιονδήποτε, και πολλούς λήπτες σεμιναρίων διαφόρων ειδικοτήτων. Είναι κάτι το οποίο θα δούμε στη συνέχεια πώς θα, αν θα ενδιαφερθεί το Υπουργείο, το χρησιμοποιήσει και σε άλλες ειδικότητες. Προς το παρόν το χρησιμοποιούμε εμείς, δηλαδή το σχολικό δίκτυο, για να παρέχουμε αυτήν την υπηρεσία στους εκπαιδευτικούς πληροφορικής. Αλλά σκεφτόμαστε να το δώσουμε ενδεχομένως και σε σχολεία, αλλά και σε φορείς. Παραδείγματος χάρη στο σχολικό σύμβουλο, που θα ήθελε να κάνει τέτοιου είδους σεμινάρια στους καθηγητές του, ή σε κάποιο φορέα που κάνει τέτοιου είδους σεμινάρια. Είναι κάτι το οποίο θα δούμε. Τώρα νομίζω ο χρόνος έχει περάσει. Σας είπα ήδη πάρα πολλά. Οπότε δεν θα παράλλω από τον χρόνο των άλλων ομιλητών. Αν θέλετε να κάνετε κάποια ερώτηση, μπορείτε τώρα ή στη συνέχεια. Αυτά για να σας πω. Σας ευχαριστώ πολύ για την ενδιαφέρον σας.